Η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο δεν αναρτώνται πάντα τη στιγμή που γυρίζονται. Τον Φεβρουάριο του 23 είχαμε λίγο χρόνο με την Αγγελική, στήσαμε λοιπόν τις κάμερες και κάναμε ένα πραγματικό εκπαιδευτικό σετ σε μια advanced συμπεριφορά στην Ήβη. Ο στόχος λοιπόν τότε ήταν να διδάξουμε στην Ήβη, μέσω ασκήσεων χειρισμού που φυσικά έχει κάνει άπειρες, να δέχεται και να συμμετέχει και ο θελός στην διαδικασία κατά την οποία της βάζουμε σταγόνες στα μάτια. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευχάριστο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, τη στιγμή που κάναμε τη συμπεριφορά δεν υπήρχε καμία προηγούμενη μάθηση σχετική με αυτό. Δεύτερον, δεν υπήρχε κάποιος άλλος στόχος πέρα από το να διδάξουμε άλλη μία συμπεριφορά. Άρα λοιπόν δεν είχε κάποιο πρόβλημα στα μάτια ο σκύλος μου εκείνη τη στιγμή. Και εδώ έρχεται λίγο η φιλοσοφία της εκπαίδευσης, όπου δεν πρέπει να φτάσουμε να έχουμε πρόβλημα για να διδάξουμε εκείνη τη στιγμή τη συμπεριφορά, γιατί σίγουρα ένα ζώο που έχει ενόχληση θα του είναι πολύ πιο δύσκολο να συμμετέχει σε μια διαδικασία με το μέλος του σώματός του με το οποίο έχει ενόχληση. Άρα λοιπόν θα δείτε σε πραγματικό χρόνο πώς διδάχτηκε αυτή η συμπεριφορά το Φεβρουάριο και βέβαια για καλή μου ή κακή μου τύχη, πριν από περίπου ένα μήνα χρειάστηκε να εκταμιεύσω όλο αυτόν τον κόπο. Η Ήβη είχε μια έντονη ενόχληση στο μάτι της, οπότε χρειάστηκε για διάστημα σχεδόν 2 εβδομάδων να βάζω καθημερινά πολλές φορές την ημέρα σταγόνες. Και θέλω να πω εδώ ότι η αλήθεια είναι ότι έτσι είναι η εκπαίδευση. Χτίζουμε ή αποταμιεύουμε, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, για την στιγμή που θα χρειαστεί να εκταμιεύσουμε γνώση, συμπεριφορά ή ακόμα και εμπιστοσύνη του σκύλου μας. Το σημαντικότερο όμως όλων, για να μην τα βλέπουμε πάντα τέλεια στο YouTube και στα βίντεο, είναι το εξής. Όταν ξεκίνησε η μάθηση αυτή πριν από κάποιους μήνες, ή το set να το πούμε έτσι, υπήρχε ένα τεράστιο ιστορικό ενίσχυσης, δηλαδή ήταν πολύ ευχάριστη η διαδικασία, με πολύ λίγη δυσάρεστη κατάσταση να το πω έτσι. Δηλαδή πολλές επιβραβεύσεις και πολύ λίγες σταγόνες που ήταν και φυσικά δάκρυα δεν τζούζανε. Όταν όμως πέρασε ο προηγούμενος μήνας όπου υπήρχε μία έντονη ενόχληση, οποιαδήποτε παρέμβαση στο μάτι προφανώς χαλούσε το ιστορικό ενίσχυσης. Και εδώ θέλω να σταθώ πάρα πολύ σήμερα. Το ότι δίδαξα μία συμπεριφορά στο σκύλο μου πριν από 5 μήνες δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως αυτή η συμπεριφορά θα παραμείνει αυτούσια ανεξάρτητα από το τι έχει μεσολαβήσει. Άρα λοιπόν τώρα είναι η δική μου υποχρέωση να χτίσω ξανά και τη συμπεριφορά και την εμπιστοσύνη του σκύλου μου και φυσικά το ιστορικό ενίσχυσης, έτσι ώστε όταν ξαναχρειαστεί να κάνω κάτι παρεμβατικό στο μάτι της Ήβης ή γενικότερα κάτι το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο, να υπάρχει αυτό το ιστορικό ενίσχυσης, αυτό το ιστορικό ευχάριστον καταστάσεων, έτσι ώστε να μπορεί να αντισταθμίσει λίγο το δυσάρεστο που έχει οτιδήποτε παρεμβατικό κάνουμε πάνω στο ζώο μας. Δείτε λοιπόν το βίντεο και κλείνοντας θα υπάρχει και το bonus clip από το που είμαστε σήμερα για να δείτε πόσο πίσω πήγε η διαδικασία και πόση δουλειά φυσικά έχω να κάνω. Πάμε να το δούμε. Χαίρετε. Τι κάνουμε εδώ? Θα μάθουμε ασκήσεις χειρισμού. Βέβαια έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο με ασκήσεις χειρισμού. Θα κάνουμε πιο ειδικές ασκήσεις χειρισμού. Πολύ ωραία. Σε όλα τα βίντεο που έχουμε κάνει, και γιατί είναι στο πλαίσιο εκπαίδευση στο δικό μας χώρο, συνήθως τα βίντεο αυτά δείχνουν ασκήσεις χειρισμού όπου είναι ο εκπαιδευτής και ο σκύλος. Θυμίζω εδώ πέρα ότι οι ασκήσεις χειρισμού έχουν ως στόχο να διδάξουν στο σκύλο πως το άγγιγμά μας ή και η ήπια χειραγώγηση, όπως θα δούμε σήμερα, είναι κάτι θετικό πρώτον και κάτι που το επιλέγει ο σκύλος. Άρα λοιπόν σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν έχουμε το στοιχείο της καταστολής. Λοιπόν, ζήτησα τη βοήθεια της Αγγελικής, γιατί ζήλεψα πάρα πολύ από ένα παλιό βίντεο του Δημήτρη με την Ίντι, όπου της βάζει σταγόνες στα μάτια. Και λέω πώς μπορώ να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα, χωρίς να το έχουμε εκπαιδεύσει, αλλά αυτό είναι η πρώτη φορά που το δείχνουμε. Για να δούμε. Πολύ ωραία. Θα κρατήσω εγώ την Ήβη και η Αγγελική θα δούμε που θα φτάσει. Θα ξεκινήσει αρχικά κάνοντας μια εξέταση στο μάτι, προσπαθώντας να το ανοίξει, θα μαρκάρω και θα επιβραβεύω εγώ και έπειτα θα δούμε αν θα μπορέσεις να κάνεις μια προσομοίωση να βάλεις σταγόνες. Σαν να ήμουν οκτινίατρος. Σωστά. Οκ. Η Βιφρή, για κράτε εσύ αυτό. Δώσ' μου το εργαλείο. Yes. Πολύ καλός. Ωραία, ξεκινάμε μια απλή οπτική επαφή, yes, γιατί δεν οφείλει να ξέρει τι θα κάνουμε.
Yes. Yes. Πολύ ωραία. Μπορείς να ξεκινήσεις να της πιάνεις το μάτι και φυσικά κρατάς το μάτι της. Yes. Πολύ καλή. Για όση ώρα μένει ακίνητη. Προσπαθώ να μην την περιορίζω το μεταξύ. Οπ, ζορίστηκε. Ζορίστηκε και είμαι λίγο πίσω της. Okay. Δεν με βλέπει καλά. Yes. Κατεβάσαμε τα κριτήρια, το κάναμε λίγο πιο εύκολο. Θα αλλάξω χέρι. Για πάμε. Yes. Yes. Πολύ καλός ο κύριος Ιβίσκος. Αν για οποιοδήποτε λόγο αργεί ο σκύλος να κάνει chin rest, κάνε. Μάλλον δείχνει ότι η προηγούμενη μας επανάληψη τη ζόρισε. Yes. Και αν το σκεφτούμε και σε ανθρώπινο επίπεδο, συνήθως δεν θες να κοιτάει τις σταγόνες, οπότε θα ήθελα να κοιτάει εμένα. Ναι. Νομίζω μπορείς να την πιάσεις. Ακίνητη. Yes. Πολύ καλή. Η Βη συμπεριφέρεται καλύτερα από ότι εγώ όταν βάζω τα σταγόνες, θέλω να σου πω. Εγώ να μην συζητήσω τι παθαίνω. Okay. Τώρα το κεφάλι της έπεσε πολύ βαρύ, οπότε δείχνει ότι είναι πολύ έτοιμη. Και μπορώ να σε βοηθήσω κι εγώ λίγο ενδεχομένως. Yes. Πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Και θα ήθελα να δοκιμάσεις να κάνεις και γενίκευση με το άλλο μάτι. Mm-hmm. Ωραία. Yes. Πολύ καλή. Yes. Αστεράκι. Μπράβο. Νομίζω πως μπορούμε να σταματήσουμε αυτό εδώ. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να αλλάξουμε και ενισχυτή, να βάλουμε λίγο καλύτερο ενισχυτή. Γιατί τώρα ουσιαστικά θα πάμε να ανοίξουμε το φιαλίδιο και να ρίξουμε μια σταγόνα. Mm-hmm. Ωραία. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχοντας δώσει την Ήβη ένα μικρό διάλειμμα, τώρα θα εντάξουμε ένα νέο στοιχείο που θα της δείξουμε. Τι κρατάς? Τις σταγόνες της. Ωραία. Άρα το δείχνουμε. Θα κάνει chin rest πάνω στο χέρι μου. Θα ακουμπήσεις και θα κάνουμε τη διαδικασία mm-hmm. ξανά. Βέβαια αυτή η φορά είναι ανοιχτές. Τη το δείχνουμε για να γνωρίζει και ήδη τι πρόκειται να τη συμβεί. Σωστά, γιατί με ένα chin rest μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορείς να κόψεις τα νύχια, ξέρεις εσύ. μπορείς να κάνεις κάποια περιποίηση στα αυτιά και φυσικά μπορείς να κάνεις και σταγόνες για τα μάτια. Στα δόντια. Βέβαια. Ήδη free. Πολύ ωραία. Chin rest λοιπόν εδώ. Yes. Sorry, εγώ φταίω. Για δείξε. Yes. Πολύ καλή. Να βάλω τώρα, λέω να κάνουμε άλλη μία επανάληψη. Να μην βάλεις τώρα. Για δείξε. Πολύ ωραία. Άρα, ξέρει περί τίνος πρόκειται. Είναι έτοιμο κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι ακουμπάει. Οκ, ζορίστηκε. Γιατί πήγε πολύ κοντά. Πήγα πολύ κοντά. Πάμε ξανά, δείξε. Προσπάθησε να ανοίξει το μάτι παρά να τραβήξει, δηλαδή το βλέφαρο επάνω. Μάρκαρε. Yes. Πολύ καλή. Οκ, okay, να μαρκάρω εγώ. Ναι, μάρκαρε εσύ αυτή τη φορά. Τράβα το. Yes. Ωου, πολύ καλή. Περίμενε. Σωστά. Ναι, γιατί πάντα κάνω μόνος μου ασκήσεις, χείρις μου. Έλα. Μαθαίνουμε κι εμείς. Εσύ.
Ωραία, τα ακούμπεις, άρα είναι έτοιμη, κάνει chin rest, σου κατεβάζω. Yes! Πολύ καλός ο υβίσκος. Πολύ καλός. Οκ, okay, πετάω μερικές λιχουδιές μακριά για να πάρει χώρο και να δούμε αν θέλει να επιστρέψει πίσω. Okay. Να τις δείξω τους σταγόνες. Για μένα το λέει αγγελική, το ξεχνάω συνέχεια. Φρυ! Με αυτή την άσκηση αποφασίζει στην ουσία η Ήβη αν είναι έτοιμη για να προχωρήσουμε στο να τις βάλουμε. Yes! Yes! Wow. Για να τις βάλουμε τη σταγόνα. Και μόλις πήγε εκεί πρώτη. Ναι, πολύ καλή. Άλλη μία ή να το αφήσουμε θα εδώ. Ήθελα να κάνουμε άλλη μία. Ωραία. Δείξ' της. Ωραία. Θα πρότεινα να μην βάλεις, απλά να την κρατήσεις ανοιχτή. Yes! Μπράβο ρε Ήβη. Αστεράκι. Η άσκηση αυτή δεν έχει ξαναγίνει στην Ήβη με δύο άτομα. Και το γεγονός ότι το κάνει δείχνει δύο πράγματα. Αρχικά δείχνει πόσο πολύ έχουμε δουλέψει με την Ήβη σε ασκήσεις χειρισμού και πόσο ανεκτική είναι. Ένας μέσος σκύλος, ο οποίος έχει κάνει ασκήσεις χειρισμού, θα χρειαζόταν... Ένα μήνα. Ένας σκύλος που δεν έχει κάνει ασκήσεις χειρισμού όλη τη ζωή, προφανώς θα χρειαστεί πολλούς μήνες για να φτάσει σε αυτό το σημείο και να έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η Ήβη σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια. Όχι, αλλά αν ποτέ έχει πρόβλημα με τα μάτια... Θα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε όλοι έτοιμοι. Έτσι ακριβώς. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε στους σκύλους μας, είτε έχει να κάνει με κάποια βασική περιποίηση, όπως είναι... Ο καθαρισμός των δοντιών. Ωραία. Το κόψιμο των νυχιών. Με ιδιαίτερη προσοχή στα σκυλάκια που έχουν μαύρα νύχια, γιατί δεν φαίνεται το αιμοφόρο αγγείο. Ξέρουμε, γι' αυτό σας το λέμε. Λοιπόν. Ο καθαρισμός των αυτιών. Τέλεια. Και τελικά, ακόμα και οι σταγόνες στα μάτια. Ναι, ή να πω σκυλάκια που χρειάζονται να κάνουν τακτικούς ελέγχους, όπως είναι ένας υπέρηχος ή μια ακτινογραφία που προϋποθέτει να μείνουν ξαπλωμένα, ένας γιατρός να τους ακουμπήσει, να τους ψηλαφίσει. Είναι βασική προϋπόθεση για να νιώθουν άνετα, να δουλέψουμε λίγο μαζί τους ασκήσεις χειρισμού και σε άλλες θέσεις. Πολύ ωραία. Αυτό προϋποθέτει βέβαια, στην περίπτωση που λες, να ξέρει ο σκύλος αυτές τις άλλες θέσεις. Δηλαδή για την Ήβη είναι εύκολο να δουλέψει ασκήσεις χειρισμού, όπως μπορούμε να δείξουμε σε επόμενο βίντεο, με το να είναι ξαπλωμένη στη μία ή στην άλλη πλευρά, γιατί νιώθει οικεία με αυτές τις πλευρές. Και σίγουρα μια τέτοια επιφάνεια δεν θα βοηθούσε, αλλά θα το δούμε σε, σε επόμενη συζήτηση αυτό. Μέχρι τότε, εγώ θα ευχηθώ καλές εκπαιδεύσεις. Εσύ? Δεν έχω σκεφτεί το μότο μου ακόμη. Πες και εσύ. Θα πω κι εγώ καλές εκπαιδεύσεις. Το στάδιο που είμαστε τώρα, όσο και αν φαίνεται εύκολο και κάτι που στην αρχή του βίντεο πετύχαμε μέσα μόλις σε 15-20 επαναλήψεις, μου έχει πάρει 30 εκπαιδευτικά σετ και ενδεχομένως ένα μήνα. Γιατί ήταν πολύ έντονο το ιστορικό... Το αρνητικό ιστορικό που είχε η Ήβη, yes. Και είμαι στο σημείο στην πραγματικότητα όπου δεν μπορώ να πλησιάσω το κλειστό φιαλίδιο, πλέον ούτε καν ανοιχτό, σε απόσταση μικρότερη των 10 πόντων, γιατί στρεσάρεται. Αρχίζει και παίζει το μάτι της. Yes, εδώ είναι το όριό μου. Οπότε λοιπόν σε αυτό το σημείο είμαι και θα μείνω όσο χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί η συμπεριφορά και μαζί με αυτή η εμπιστοσύνη της.